Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε να βάλει τέλος στο 15μηνο σύριαλ με τον πρίγκιπα. Στο αίτημα για παράταση που ζήτησε την ίστατη ώρα, προκειμένου να καταθέσει τα χρήματα, απάντησε αρνητικά. Τα παραμύθια με τους πρίγκιπες δεν έχουν πάντα αίσιο τέλος. Έτσι πλέον οι πράσινοι πρέπει να πορευτούν με το σχεδιασμό που έχει καταρτήσει η Παναθηναϊκή Συμμαχία πάνω σε ρεαλιστικές ράγες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα. Αποφάσισε ότι δεν θα γίνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και επίσης αποφάσισε να μην δοθεί παράταση άλλων ημερών για το ίδιο θέμα. Το ποσό φυσικά δεν κατευλήθη. Ήταν ένα πολύ ξερό email το οποίο απλώς μας έλεγε ότι δεν θα έρθουν χωρίς να εξηγεί τους λόγους, ούτε ήρθε κάποιος εδώ να μας εξηγήσει γιατί θα ζητούσε παράταση. Από το Σεπτέμβριο του 2011, ο κύριος Τσάκας ταλαιπωρεί την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τους οπαδούς του με πρίγκιπες και πριγκυποπούλες. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι εξ αρχής δεν θεωρούσε σοβαρό πρόσωπο τον κύριο Τσάκα, εξάντλησε κάθε δυνατότητα διερεύνησης του ενδεχομένου να υπάρξει φερέγγιος επενδυτής για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα το πρωί, Ευνηδίος Συνομικής Σύμβουλος του δίθεν επενδυτή ενημέρωσε την ΠΑΕ ότι δεν πρόκειται να καταβληθούν εντός της ημέρας τα χρήματα όπως είχε δεσμευτικά συμφωνηθεί και ζήτησε νέα προθεσμία για την Τρίτη. Είναι προφανές ότι αυτή η παρελκυστική τακτική δεν κατατείνει στην επένδυση στον Παναθηναϊκό, αλλά αποτελεί μια πρωτοφανή στα αθλητικά χρονικά αθλειότητα. Ο Παναθηναϊκός, αφού εξάντλησε όλα τα περιθώρια ανοχής, δεν μπορεί να επιτρέψει να διασύρεται άλλο η ιστορία του συλλόγου με αμφιλεγόμενα πρόσωπα και να εμπέζονται οι φίλαθλοι και οι παράγοντες της ΠΑΕ. Ήδη δόθηκαν οι σχετικές εντολές προς τους νομικούς συμβούλους της εταιρείας να κινηθούν δικαστικά εναντίον αυτών που έβλαψαν με τις πράξεις και τη συμπεριφορά τους στην ΠΑΕ. Αυτονόητο είναι ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες το ζήτημα για τον Παναθηναϊκό και τους δίθεν επενδυτές του κυρίου Τσάκα κλείνει εδώ οριστικά και ουδεμία συνέχεια μπορεί να δοθεί, διότι έχει χαθεί πλέον κάθε σοβαρότητα από την πλευρά των δίθεν επενδυτών. Στα μεταγραφικά, με μια λιτή ανακοίνωση, όπως το συνηθίζει, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστή την πρώτη μεταγραφή του 2013, ο οποίος είναι ο Παναγιώτης Πυρόπουλος. Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα στο Απόστολος Νικολαίδης για την επιστροφή του Παναθηναϊκού στη φυσική του έδρα. Την Πέμπτη το πρωί ξεκίνησε η τοποθέτηση του νέου χλεοτάπητα, που αναμένεται να είναι έτοιμος να πατηθεί σε 2-3 εβδομάδες.